Εάν θέλετε φτάσει έξω από τα coins, την έχετε πάρει να μπείτε στο buyfacoins.com. Εδώ μπορείτε να αγοράσετε coins και για το PS4 και για το PS5 σε πάρα πολύ καλές τιμές και με πολύ γρήγορο και εύκολο τρόπο. Εννοείται μην ξεχάσετε να βάλετε το κωδικό JEO για 5% off, το link είναι στο description. Γεια σας παιδιά, στο ταξιδόνο βίντεο σήμερα και όπως βλέπετε έχουμε νέο food draft challenge, είναι κλασικά 194 food draft challenge και σήμερα θα βάλω στόχο να μην σταματήσω να κάνω food drafts μέχρι να φτάσουμε το 194, γιατί έχει φτάσει τώρα σιγά σιγά μπαίνει Σεπτέμβριο, οπότε δεν γίνεται να κλείσουμε το F22 και να μην έχουμε καταφέρει να κάνουμε ένα 194 food draft. Οπότε αυτά, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μια γραφάκια στην κοινότητα στο κανάλι και πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, έχω κάνει γύρω στα 3 με 4 μέχρι στιγμής, δεν έχουν πάει καλά. Max έχω κάνει 193 overall, οπότε δεν νομίζω να τα βάλω στο βίντεο. Συνεχίζουμε με 4-3-3, βασικά 4-3-2-1 και μας δίνει πάρα πολύ κακούς captains. Γενικά αυτό που παρατηρώ είναι ότι ακόμα δεν έχω βασικά ξεκαθαρίσει ποιο σύστημα είναι καλό και ποιο όχι. Εδώ πέρα αυτό το σύστημα όμως δεν το έχω ξαναδοκιμάσει και μας δίνει ένα team of the year μέση. Δεν είναι άσχημα αυτό. Και team of the season Mbappé. Εντάξει. Ξεκινάμε πάρα πολύ όμορφα, αν εξαιρέσει το captain, ξεκινάμε πάρα πολύ καλά. Εδώ πέρα μπορούμε να έχουμε ένα Neymar, έναν inform Neymar κλασικά. Μας το δίνει πάρα πολύ ωραία, 92 overall Neymar. Έχουμε μια τριπλέτα μπροστά που είναι Paris Saint-Germain και συνεχίζουμε πάλι με Paris και θα πάρουμε τον Verratti που είναι 88 overall. Το πάρα πολύ καλό είναι ότι έχουμε δύο παίχτες, Mbappé και Messi που είναι τρομερά overalls και εδώ πέρα μας δίνει... Πάμε τον Bernardo Silva γιατί είναι ο Premier League και τώρα να πάρω Bellingham πιστεύω είναι ακραίο ρίσκο για τόσο λίγο παραπάνω rating. Συνεχίζουμε. Εντάξει, και Βαντάκ μια χαρά είναι, νομίζω θα αρκεστεί μόνο στις gold cards. Γενικά, αν εξαιρέσει το captain που είναι ο Gundogan, μας έχει πάει πολύ καλά μέχρι στιγμής. Μας δίνει και Marquinhos, όπου θα τον αλλάξουμε με τον Βαντάκ. Ένα Nuno Mendes εδώ πέρα. Δεν μας δίνει Nuno Mendes, μας δίνει όμως Robertson, ο οποίος κάνει πράσινο με τον Βαντάκ σίγουρα. Και εδώ έχουμε και έναν Gomez, ο Χατεσάρη, το έκανα skip. Γενικά, τελευταία με τα skips φέρνουν λίγο γούρι. Έχει μπει και μια νέα κάρτα του Ρονάλντο, νομίζω είναι σε shifter. Μια πράσινη 99 κάρτα του Ρονάλντο. Και όποτε κάνω skip μου την πετάει. Ελπίζω να τύχει και σε βιντεάκι να το δείτε. Όχι συνέχεια, αλλά γενικά τη δίνει αυτή την κάρτα πάρα πολύ. Τι έχουμε εδώ, έχουμε Λαφόντα 94, ο οποίο κάνει και link με το Marquinhos. Έχουμε 92 rating πάντως. Και η ομάδα, εντάξει, δεν είναι άσχημη. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Για να δούμε. Εξαρτάται πώς θα συνεχίσει τώρα. Εδώ δίνει Alex Tejes, δίνει και τον Dibbo. Πάμε τον Dibbo, αν το λέω καλά, τον Dibbo. Βάζω νομίζω τον Dibbo, αφού έχουμε Γαλλία. Και μας δίνει και ο Nuno Mendes. Πάρα πολύ ωραία, αυτό που θέλαμε. Left back. Okay. Και έχουμε πλέον 100 chemistry. Οπότε αυτό που αναζητάμε πλέον είναι και τυπικά όσο το δυνατόν καλύτερες κάρτες. Γιατί το chemistry το έχουμε βρει, οπότε θέλουμε όσο το δυνατόν rating. Οπότε από εδώ και πέρα θα παίρνουμε μόνο το rating. Παίρνουμε τον Ακούνια, θέλουμε οπωσδήποτε κάποιον αντί για τον Gundogan πιστεύω, σίγουρα, και αντί για τον Gomez. Και εδώ πέρα μας δίνει έναν Carles Gil 95, λογικά από το MLS, πάρα πολύ ωραία. Τι έχουμε εδώ, έχουμε Pelé 95, okay, εδώ πέρα κάτι πάει να γίνει παιδιά, εδώ πέρα πάει να γίνει κάτι πάρα πολύ καλό. Πάει να γίνει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Βάζουμε τον Pelé αντί για τον Bernardo Silva, 93 rating, 100 chemistry και έχουμε ένα 92 και ένα 95 στο πάγκο. Βάζουμε και τον Robertson μέσα βασικό, γιατί δεν υπάρχει λόγος να είναι στο πάγκο. Πιστεύω και με το manager θα κάναμε το 100 chemistry. Τι έχουμε εδώ πέρα, έχουμε ένα Di Maria 99 και ένα De Bruyne. Πάμε τον De Bruyne όμως, γιατί είναι Premier League και μπορεί να μπει αντί για το Verratti. Βασικά δεν νομίζω πλέον να μπει έτσι όπως είναι η ομάδα, αλλά ok. Ξεκινάμε με τα κακά picks, μάλλον. Από ό,τι βλέπω, ξεκινάμε με τα κακά picks. Πάμε τον, εδώ πέρα με τον Βέλα, δώσουμε κάτι καλό. Θα δώσω δηλαδή 5 συνεχόμενα κακά picks. Νομίζω είναι υπερβολικό να δώσει 5 συνεχόμενα άσχημα picks. Αλλά από ό,τι βλέπω και εκεί το πάει. Εδώ πέρα την δίνει τον Brand. Και τελευταίο pick θα είναι και αυτό άσχημο. Έδωσε 5 συνεχόμενα κακά picks. Απίστευτο, βασικά 5 ή 6. Όχι 5, 5. Εντάξει, μην το παρακάνουμε. Αλλά συνήθως είναι 3 με 4 τα συνεχόμενα που δίνει στο τέλος που είναι τα άσχημα τα picks. Τώρα έδωσε 5. Εντάξει, νομίζω υπερβολικό. Όπως και να έχει 93 rating από ό,τι βλέπω, δεν πήγε 94. Άμα δεν τελειώνει τόσο high το draft, αν και θα μου πει την αλήθεια, τώρα λογικό είναι να δώσει τόσο πολλά άσχημα στο τέλος γιατί μας πήγε πάρα πολύ καλά. Έδωσε πολύ καλές κάρτες. Τέλος πάντων, 93 rating, 100 chemistry. Το πρώτο μας πολύ καλό draft που αν εξαιρέσει το τέλος πήγαινε και 94 σίγουρα η squad. Okay, εντάξει, προχωράμε. Λοιπόν, να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε 5-3-2, το οποίο 5-3-2 το δοκίμασα χθες off camera σε ένα τραφτάκι και μου έδωσε υπερβολικά καλές κάρτες. Και είχα σκοπό να το δοκιμάσω σήμερα και το είχα ξεχάσει. Βασικά δεν μου το έχει πετάξει. Και μου το πετάει τώρα. Οπότε, από ό,τι βλέπω, τα συστήματα δεν είναι τόσο καλά. Δεν έχει κάποιο 4-3-3, ούτε κάποιο 4-3-1-2 ή 2-2-2. Αυτά που παίρνουμε συνήθως. Οπότε, γιατί όχι, πάμε 5-3-2. Πόσο λάθος να πάει, δεν νομίζω να το μετανιώσω τόσο πολύ. Οπότε, το δοκιμάζουμε. 5-3-2 και για να δούμε τι έχουμε για captain. Δεν είναι τόσο καλό. Μας δίνει Άλαμπα. Αλάμπα βασικά, 89. Οκ.
Να κάνω το λάθος, δεν νομίζω. Νομίζω ήταν, αν ήταν 5-3-2, ήταν κάποιο variation του 5-3-2 και είχε πάει πάρα πολύ καλά. Εδώ πέρα τι έχουμε, έχουμε Bremer, έχουμε Rudiger και έχουμε και Koundé. Να το παίξουμε λίγο save, να πάρουμε Koundé αφού έχουμε ήδη τον Alaba. Και έχουμε και. Είναι και γάσο Koundé, οπότε ίσως να βοηθήσει. Αν και δεν ξεκινήσαμε καλά από rating, ναι, δεν έχουμε ξεκινήσει τόσο καλά. Εδώ πέρα θα πάρω λίγο το μπαστόνι που είναι λίγο παραπάνω. Εντάξει, να κάνουμε κάποιο ρίσκο. Εδώ τι δίνει, πάμε τον 90 διάρρη από την Ολλανδία. Δεν το βλέπω να πηγαίνει τόσο καλά. Αν και δίνει καλές καρτούλες, δεν είναι εδώ πέρα De Ligt. Ο οποίος, οκ, 95 overall save shifter είναι, δεν είναι άσχημη κάρτα. Και μας δίνει και Ζορζίνιο. Πάρα πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι το παραδέχω μέχρι στιγμής, το έχω υπερβάλει λίγο γιατί θα μπορούσαμε να πάρω π.χ. Diego Carlos και να έχουμε καλύτερο chemistry. Αλλά τι να πω. Ίσως να έκανα λάθος και ελπίζω να ήμουν στοιχείς στο τέλος. Ελπίζω να ήμουν στοιχείς. Μας δίνει και Μαρσέλο που είναι τρομερή κάρτα, είναι 97. Μας έχει δώσει καλές καρτούλες, αλλά δεν ξέρω αν αρκούν όμως για να κυνηγεί στο 94 rating. Μας δίνει και τον Κουκουρέγια εδώ. Για να συνεχίσουμε. Πάμε στο right wing back. Τι έχουμε, τι έχουμε. Έχουμε ένα Thiago Mendes 92. Ας τον πάρουμε, Βραζιλιάνος είναι. Γιατί όχι. Πλέον από ό,τι βλέπετε με το chemistry, εντάξει, το έχουν πάει αυτό το draft λίγο πιο γιόλ, πιο χαλαρά. Οπότε δεν πιστεύω να βγει σε κάτι πάρα πολύ καλό. Αν και το rating δεν είναι άσχημο. Το rating είναι 92, οπότε ίσως να ήμουν λίγο απερίσκεπτος. Να μην έπρεπε να πάρω τόσο κάποιες κάρτες. Τέλος πάντων, εδώ πέρα δεν είναι ο 95 και 92 rating ακόμα. Για να συνεχίσουμε την άμυνα. Μας δίνει και Valverde που είναι πάρα πολύ κομπλέ Valverde. Γιατί είναι από Real, έχουμε και τον Alaba, οπότε είναι πάρα πολύ καλό. Και στενοχωριέ μου που δεν πήρε τον Diego Carlos. Μας δίνει ένα πέρα Alex Moreno. Έπρεπε να είχα πάρει παιδιά τον Roberto Carlos. Τον Diego Carlos της Σεβίλης. Γιατί θα έκανε πράσινο με τον Koundé, θα βόλευε πάρα πολύ. Τέλος πάντων, για να δούμε. Τι έχουμε εδώ, τι έχουμε εδώ. Έχουμε και έχει 94. Οκ. Χωράει κάπου. Δεν πολύ χωράει. Μόνο εδώ αντί για τον De Ligt χωράει. Ναι, γενικά έχουμε θέμα με το chemistry, οπότε θέλει ένα θαύμα και ο Πελέ είναι ένα πάρα πολύ καλό θαύμα για να γίνει. Back to back draft που μας δίνει Πελέ. Οκ. Πάρα πολύ καλό αυτό και κάπως λύνει το θέμα με το chemistry. Αν είχαμε και τέτοιο κάρτα, εντάξει, δεν το ξαναλέω, αλλά είναι κρίμα που δεν τον πήρα. Ήμουν πολύ βιαστικός και πήρα τον μπαστόνι, δεν έπρεπε. Τι έχουμε εδώ. Πολύ άσχημο player pick εδώ πέρα selection. Πάμε με τον. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Πάμε με τον Οριαθάμπαλ, αφού είναι από La Liga. Εδώ τι έχουμε, ούτε εδώ έχει μεγάλη σημασία. Συνεχίζουμε, πάμε reserves. Για να δούμε. Μας δίνει η Μπαπέτη μου The Year, ο οποίος χωράει κάπου. Δεν πολύ χωράει. Έχουμε τον Μπελέβε που είναι icon. Καλά, δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο να πάρω. Αναγκαστικά θα πάρουμε τον Μπαπέ. Και οκ, okay, τον αφήνουμε προς τη στιγμή εκεί πέρα. Και συνεχίζουμε, έχουμε μείνει ακόμα 4 θέσεις. Τι έχουμε εδώ, έχουμε Μπερνάρντ 76. Οκ, okay, τίποτα ιδιαίτερο. Από ό,τι βλέπω, πάνε τον draft αυτό σιγά σιγά να πεθάνει. Οπότε. Τώρα για να μου βγει το chemistry και το rating, θέλουμε κάποιον icon, κάποιον goalkeeper βασικά. Δεν έχουμε καθόλου links με τον τέρμα. Θέλουμε έναν Κουρντουά, ίσως δεν θα με χάλαγε. Δεν είναι κανένα 96, γιατί μου το κάνει αυτό. Γιατί μου το κάνει αυτό ενώ δεν έχω chemistry, ξαφνικά πάνε και δίνει ακραίες κάρτες. Ο Καντέ βοηθάει εκεί πέρα λίγο στο chemistry. Πλάκα-πλάκα, δεν είναι και 10 στο Ιωρίς. Έχουμε 92 chemistry, έχουμε 93 rating. Αυτή τη στιγμή το μόνο κακό στην ομάδα που δεν μας δίνει το chemistry είναι οι strikers. Γιατί δεν είναι η άμυνα, οπότε δεν το μετανιώνω τόσο με τον Diego Carlos. Αλλά για να δούμε. Για να δούμε τι έχουμε τελευταίο pick. Είναι ο Foden 87. Οκ. Αυτό που φοβάμαι, ξέρετε ποιο είναι, ότι νομίζω ότι με τον Mbappé και τον Foden μπορεί να πάει το rating 84. Αυτό που φοβάμαι. Έτσι όπως το βλέπω θα πάει 84. Τώρα αλλά πρέπει τι άλλο να πάρω. Τη Lorenzo δεν χωράει. Οπότε. Ναι, νομίζω ότι δυστυχώς το rating θα πάει 94. Γιατί αν βάλεις εδώ πέρα τον Mbappé, πάει το chemistry 95, το rating ακόμα 93 μένει βέβαια. Όπα 95 και είμαστε εδώ και με. Οκ, okay. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για να βάλουμε το Foden εδώ μέσα. Παιδιά, το rating θα πάει σίγουρα 94, να είμαι σίγουρο, εντάξει. Το rating λοιπόν είναι 94 και τώρα πρέπει με ένα μαγικό τρόπο να βρούμε εμείς πως θα κερδίσουμε 5 chemistry και ακόμα δεν έχουμε manager βέβαια. Αυτό είναι καλό ότι ακόμα δεν έχουμε manager, αλλά ο manager πώς θέση να δώσει. Η απορία μου τώρα είναι άλλη. Άμα είχα τον Diego Carlos, θα ήταν το chemistry 100. Δεν νομίζω, βασικά. Και με Diego Carlos μπορεί να μην είχα και. Βασικά θα είχαμε το rating. Το chemistry το είχαμε, δεν νομίζω να το είχαμε. Οπότε εντάξει, από αυτή την άποψη. Θα θέλαμε κάποιο striker, δηλαδή αντί για Mbappé και Marcelo, θα θέλαμε κάποιο striker κατά προτίμηση έναν Werner. Εκείνο που έχει μια κάρτα, έχει μια κάρτα ο Werner που είναι right forward νομίζω. Αυτή δεν θα μας χάλαγε. Λοιπόν, αυτό ο Γάλλος εδώ πέρα, ο manager δίνει συν 3 chemistry. Πήγαμε 98. Τώρα ο Τούρκος δεν νομίζω να κάνει. Ο Ισπανός δίνει μόνο συν 2. Ο άλλο Ισπανός πάλι συν 2. Οπότε
Μόνο ο Γάλλος μας κάνει που δίνει συν 3 και από ό,τι βλέπω δεν νομίζω ότι μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο. Το μόνο που θα θέλαμε είναι κάποιο striker να κάνει ένα πράσινο link ώστε να το 98 και εμείς να πάει 100. Θα θέλαμε δηλαδή αντί για Μαρσέλο έναν. Ποιο να πω. Έναν Γάλλο striker. Φανταστείτε οτιδήποτε Γάλλο striker τώρα δεν μου έχετε κάποιο. Έναν α πούμε Λακαζέτ που έχει μια κάρτα νομίζω 93 overall. Τέλος πάντων θα το παλέψω λίγο off camera, δεν νομίζω ότι γίνεται να κάνω κάτι άλλο. Και τέλος πάντων το παλεύω και επανέρχομαι. Λοιπόν, δεν κατάφερα να βγάλω άκρη, αλλά δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Έχουμε ακόμα ένα σύστημα 5 αμυντικούς, 5-2-2-1 και αφού πήγε καλά το προηγούμενο, γιατί είναι να πάει καλά και αυτό. Και ξεκινάμε με ένα Καζεμίρο 90, ο οποίος, okay, είναι κομπλέ, δεν είναι άσχημο για captain, ειδικά με τους captains που έχουμε δει σήμερα. Και συνεχίζουμε ακόμα πιο ωραία όμως, γιατί είναι την Μπαπέ, που δεν νομίζω να τον πάρω όμως, θα πάρουμε ή Σουάρες ή την Μπελέ. Πάμε το Σουάρες, τώρα την Μπελέ μπορεί να δώσει κάποια καλύτερη κάρτα του, είναι και Ράτ Ουίνγκερ, νομίζω έχει και άλλες κάρτες, οπότε πάμε το Σουάρες, Team of the Season. Οκ, δίνει Σαλάχ, νομίζω θα ήταν ένα κακό λόγο χρώματος. Το κάναμε skip, μας έδωσε Σαλάχ, μια χαρά. Έφερε γούρι το skip. Και εδώ πέρα τι έχουμε, έχουμε τη left winger της Trabzonspor, 90DR. Θέλουμε τώρα κάπως να συνδυάσουμε La Liga και Premier League και ο Πέντρι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για La Liga. Οκ, πάει καλά. Πάει καλά μέχρι στιγμής, έχουμε πάρα πολύ καλά ratings, πάρα πολύ καλά overalls, αυτό κρατάμε. Και συνεχίζουμε καλά με ένα χειμένα 91. Οκ. Τι έχουμε εδώ πέρα, έχουμε Ruben Dias 97. Τι μου θες, είναι πάρα πολύ ωραία. Πάμε και ο Σέντερ Μπακ να δούμε τι άλλο έχουμε. Λογικά εδώ πέρα θα είναι το πρώτο μας κακό player pick, είναι ο Μπόλι, ο Κέι της Γουλφς. Έπρεπε να δώσει και ένα άσχημο player pick και έχει δώσει μέχρι στιγμής ακραίες κάρτες. Και συνεχίζει με ακραίες κάρτες γιατί δίνει εδώ πέρα 93 left wing back τον Περέρα. Πάρα πολύ όμορφα. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε Valverde 95 save shifter, ο οποίος είναι και αυτός ότι πρέπει. Για ποιο λόγο? Γιατί κάνει πράσινο και με τον Καζεμίρο αλλά και με τον Χιμένεθ λόγω της Ουρουγουάης. Που καίει πάρα πολύ ωραία. Και goalkeeper τι έχουμε? Έχουμε Mendy. Εντάξει, δεν είναι άσχημο βέβαια τόσο πολύ. Κάνει λίγη με τον Ruben Dias, αλλά θέλουμε κάποιον από La Liga, ένα Ter Stegen π.χ. ή Oblak ή Courtois. Δίνει Militao 95. Team of the Season, παιδιά. Κάτι καλό πάει να γίνει εδώ πέρα, μην το ματιάσουμε ακόμα, αλλά πάει να γίνει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Για δούμε για goalkeeper τι έχουμε. Οκ. Λοιπόν, τι θέλουμε τώρα. Αυτό που θέλουμε είναι ένα center back πάρα πολύ καλό από La Liga. Βασικά ένα Κουντέ, ένα 87 Κουντέ που δούσε και πριν δεν θα με χάλαγε. Αλλά μας δίνει καναβάρο icon. Αυτό σημαίνει ότι χωράει και τώρα και ο Περέρα στην ομάδα. Άρα οι μόνες αλλαγές που θέλουμε είναι. Έχουμε 93 rating και οι μόνες αλλαγές που θέλουμε είναι. Αντί για το Σαλάχ, ένα Ράτ Ουίνγκερ και ένα Λεφτ Ουίνγκερ. Για να δούμε. Και εννοείται πάρα πολύ καλό rating. Από εδώ και πέρα θα παίρνουμε όσο γίνεται καλύτερες κάρτες. Απλά πρέπει να μας δώσει και κάτι από La Liga. Για να τους χωρέσουμε και να έχουμε το chemistry. Εδώ πέρα μας δίνει Messi, μας δίνει και το Cole. Τώρα να πάρω Cole δεν υπάρχει λόγος. Αφού είναι ο Premier League, οπότε θα πάρουμε τον Messi. Είναι συν 4 overall. Μια χαρά. Τι έχουμε εδώ πέρα για να δούμε. Μας δίνει πακέτα 94, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε πάρα πολύ καλό rating, παιδιά. Και έχουμε ήδη 93 rating και έχουμε τρομερές ρεζέρβες. Εντάξει. Και δίνει η Μάντσεστερ 95. Λοιπόν, θα γι' αυτό να το πω, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς, αλλά πιστεύω ότι το 94 θα το πετύχουμε. Αν δεν πετύχουμε κάτι, πιστεύω θα είναι το chemistry. Είναι πολύ νωρίς να το πω, αλλά πιστεύω ότι θα το πιάσουμε το 94. Και μας δίνει η Ζέντροφ. Όχι, αυτό είναι πάρα πολύ καλό γιατί νομίζω ότι το chemistry θα πάει στο 97. Όχι, πάει μόνο 93. Ναι, πίστευα θα πάει παραπάνω. Οκ. Τι θέλει, ένα Ράτ Ουίνγκερ. Αν μας δώσει ένα Ράτ Ουίνγκερ, τελείωσε. Όλο το θέμα παιδιά είναι να δώσει ένα Ράτ Ουίνγκερ. Για να δούμε. Και λογικά εδώ πέρα ξεκινάνε τα κακά player picks. Μας δείχνει το Mount που είναι 85 over, δεν είναι τόσο κακό. Τρεις ακόμη θέσεις. Αν κάνει το Bump σε ένα και μας δώσει κάτι καλούτσικο, δεν είναι άσχημα. Πέσαμε 92 δυστυχώς. Ίσως βιάστηκα να μιλήσω. Και εδώ πέρα τι να πάρουμε. Πάμε το Πινέδα, ο οποίος Πινέδα πλάκα. Μας βοηθάει να πάει το game 300 ο Πινέδα. Γιατί είναι από Θέλτα. Τώρα παίζει στην Άγκ βέβαια. Αλλά οκ. Μένει 92. Αυτό θέλω να δω. Μένει 92. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό γιατί έχουμε τρομερές ρεζέρβες. Δεν γίνεται να πάει 94. Γίνεται να μην πάει. Δεν νομίζω. Βασικά δεν ξέρω. Είναι οριακό. Πιστεύω θα είναι οριακό. Εδώ πέρα με το Messi λογικά. Οκ. Σίγουρα. Πήγε 93. Μάλιστα αντί για το Mount. Και αντί για αυτό. Όχι ακόμα. Έλα ρε. Κρίμα δεν είναι. Αντί για αυτόν όμως. Επιτέλους, δεν το πιστεύω. Καταφέραμε να κάνουμε 94 rating 100 chemistry με βασικό 77 Πινέδα. Εντάξει, πιστεύω το πιο αντρικό 194 footdraft που μπορούσαμε να κάνουμε. Γιατί είναι, φανταστείτε και με La Liga. Καταφέραμε να κάνουμε 194 footdraft με La Liga. Και όχι απλά La Liga, βάλαμε και Winger του Πινέδα.
Και ποιος είναι ο λόγος που έγινε αυτό? Ο λόγος είναι, δεν νομίζω να πήγαινε 95. Για να το τσεκάρω, αν και το τώρα ακραίο. Εντάξει, αλλά φανταστείτε λοιπόν, καταφέραμε Πινέδα βασικό να κάνουμε 94 rating επειδή έχουμε τόσο ακραίο πάγκο. Κοιτάξτε πάγκο που έχουμε, παιδιά. Έχουμε στο πάγκο 96, 97, 94, 92 άρτες. Βασικά παίζει πάρα πολύ ρόλο ο πάγκος και το overall. Και μας βγήκαν και τα ρίσκα μας, γιατί πήραμε το Περέρα, ο οποίος μας βγήκε χαρά στους icons. Αν δεν είχε δώσει Zendorf και Καναβάρο, δεν το είχαμε καταφέρει ποτέ. Αλλά όχι μόνο το καταφέραμε, και όπως είπα, το καταφέραμε και με τον Πινέδα. Το θεωρώ ακραίο ότι τόσο καιρό παλεύω να κάνω 104 food draft και το καταφέρνω με λαλίγκα ομάδα. Εντάξει, τι να πω. Τέλος πάντων, επιτέλους το κάναμε. Μετά πάρα πολλά tries, το καταφέραμε. Από εδώ και πέρα λοιπόν έχουμε στόχο το 195, και είναι ακραίο, δεν νομίζω να το καταφέρω ποτέ. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, τα λέμε σύντομα με ένα βιντεάκι. Γεια σας.